Και έτσι, πατέρα, η Γκουίν και ο Ντάριο με βοήθησαν να καταστρέψω το κανόνι της λάβας. Η απαγωγή από τις υπότες ήταν μέρος του σχεδίου μου. Στη διάθεσή σου. Αργουίν, το έχω ξεκαθαρίσει και σε εσένα και στους φίλους σου. Την Γκουίν και τον Ντάριο. Ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνετε ό,τι κι αν κάνετε. Προσπαθούμε να είναι το Νόβελμορ ασφαλές. Το αντίθετο. Όλοι σας αψηφάτε την προφητεία η οποία λέει συγκεκριμένα ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου οι ξένοι. Σκρίμπλς, οι ξένοι είναι που ενδιαφέρονται για εμάς. Οι υπότες θα επιστρέψουν με ένα μεγαλύτερο όπλο την επόμενη φορά. Σιωπή! Όλοι σας παρακούσατε τις εντολές μου. Γκουίν Γκρέιστον θα επιστρέψει στους στάβλους. Εκτροφή ολίκων. Τέλος πάντων, Άργουιν, για να σε διδάξω την ταπεινότητα, θα αναλάβεις τα καθήκοντα του βασιλικού τεχνίτη. Μια δεύτερη σκέψη, Δεσποινής Γκρέιστον. Γιατί δεν βοηθάς και εσύ τον πρίγκιπα Άργουιν στα καθήκοντα του τεχνίτη? Μπορείτε να φύγετε. Συγγνώμη, σερ, εγώ τι θα κάνω? Ποιος είσαι εσύ? Ο Ντάριο Νταβάντσι, ο βασιλικός τεχνίτης. Δεν ξέρω, κουράστηκα να τιμωρώ ανθρώπους για σήμερα. Άργουιν, Γκουίν, η βασιλική αποχέτευση σας περιμένει. Ο Άργουιν έχει δίκιο. Οι υπότες θα επιστρέψουν με κάτι μεγαλύτερο και καλύτερο. Άρα πρέπει να πάω να βρω το Invisibus. Καταλαβαίνεις ότι ο Άργουιν θα σκάσει από τη ζήλια του. Ω, ναι, το ξέρω. Η βιολετή λάμπα. Τέλεια για να καλείς μάγους και για να κάνεις ατμόσφαιρα. Μεγάλε μάγε Τίμιθορ, φύλακα του χρόνου και του χώρου, ταπεινάζει τότε την παρουσία σου. Τρίψε τα πόδια να μην κάνουν κρακ, κρακ, κρακ. Και το παπάκι λέει κουακ, κουακ, κουακ. Ω, σε καλούν πάντα όταν είσαι στην μπανιέρα. 5 λεπτάκια ακόμη. Περίμενε, ξεπερνάω το χρόνο και το χώρο. Μετάβαση σε 5 λεπτά. Ουπς, πολύ μπροστά. Και δεν ξυρίστηκα. Τέλος πάντων, τι έλεγες? Τίμιθορ, χρειάζομαι το Invisibus. Αλήθεια, δεν νομίζω ότι το χρειάζεσαι. Χωρίς το Invisibus, το Novelmor θα χαθεί. Κι αν εγώ σου έλεγα ότι και με το Invisibus, το Novelmor και πάλι θα χαθεί. Είμαι πρόθυμος να το ρισκάρω. Α, γενναία λόγια για κάποιον που μπορεί να ζήσει μόνο σε μία χρονική φάση. Τώρα που το έχω κρύψει. Αυτό είναι το μοναστήρι που μεγάλωσε ο παππούς μου. Τι συμβαίνει? Το μισά γένια μου είναι ακόμη στο μέλλον. Το Invisibus είναι εδώ. Όχι. Πρέπει να κάνω αυτό το ταξίδι μέσα στο χρόνο. Ναι. Εντάξει. Α, αυτός εκεί είναι ο παππούς μου. Ο Ντάριο Νταβάντσι, ο πρεσβύτερος. Μου έδωσαν το δικό του όνομα. Μοιάζει με μένα όταν ήμουν πιο μικρός. Χάρη στους μοναχούς, αγάπησε τις επιστήμες αντιγράφοντας βιβλία. Και μετά χρησιμοποίησε τις γνώσεις του για να κάνει τη ζωή του ευκολότερη. Α, πω πω, έπαθα κράμπα. Κοιτάξτε, γράφει ό,τι λέω. Από αυτόν πήρε την αγάπη μου για τις εφευρέσεις. Ας προχωρήσουμε λίγους μήνες μπροστά. Σας παρουσιάζω τη βασιλική αποχέτευση. Γιατί είναι βασιλική? Γιατί αυτοί οι σωλήνες οδηγούν στα μπάνια του κάστρου. Α, μετά από σένα. Σκέφτηκα, ξέρεις, οι κυρίες πρώτα. Όχι, εγώ πιστεύω στις ίσες ευκαιρίες. Α, γιατί πήγε ο Ντάριο να ψάξει το Invincibus? Γιατί εγώ έμπλεξα εδώ μαζί σου? Το έχεις, πρίγκιπά μου. Εντάξει. Πήγαινα στο σχολείο για πρίγκιπες. Θα επιδιορθώσω ένα βολωμένο σωλήνα. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το πραγματάκι. Κάπως έτσι. Μου τα έχουν πει αυτά. Οι υπότες κατέστρεψαν το μοναστήρι. Οι μοναχοί διασκορπίστηκαν και δεν τους ξαναείδε ποτέ ξανά. Όλα όσα αγαπούσε χάθηκαν. Σταματήστε! Stop!
Μεγάλη οργή πλημμύρισε τον παππού σου εκείνη την ημέρα. Μια οργή που βρήκε τρόπο να διοχετεύσει τη δουλειά του. Μισούσε να βλέπει τους ισχυρούς να βλάπτουν τους αδύναμους. Οπότε οργίστηκε να τερματίσει όλη αυτή τη τυραννία. Μήπως αντιγράφοντας βιβλία? Με το Invisibus. Άρα το Invisibus είναι εδώ? Όχι. Καταλαβαίνω γιατί δεν προσπάθησες να ξεβουλώσεις αυτό το σωλήνα, Γκουίν. Φαίνεται αρκετά περίπλοκο. Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ωστόσο, εγώ θα σου το εξηγήσω. Είναι αρκετά απλό πραγματικά. Δεν θα σε κουράσω με λεπτομέρειες. Ίσως μπορέσεις να με παρακολουθήσεις. Ξέρω να ξεβουλώνω σωλήνες. Λοιπόν, χρησιμοποιείς απλά αυτό το πραγματάκι για να στρίψεις αυτό το... Πώς το λένε, τέλος πάντων! Μάλλον θα χρειαστώ μια ασπιρίνη. Μήπως και έναν επίδεσμο. Ντάριο, βρήκες το Invisibus. Όχι ακόμη. Ο Τίμηθορ το καθυστερεί. Παρόλο που μπορεί να ελέγξει το χρόνο. Αν ο Τίμηθορ μπορεί να ελέγξει το χρόνο, γιατί δεν μας έφερε εδώ 5 λεπτά νωρίτερα? Σας έφερα όλους εδώ γιατί παρόλο που στην κυριολεξία ελέγχω όλο το χρόνο του κόσμου, δεν υπάρχει περίπτωση να το περάσω αυτό ξανά με τον καθένα σας χωριστά. Σε αυτό το μέρος δημιουργήθηκε το Invisibus. Οι μεγάλοι τεχνίτες των βασιλείων κλήθηκαν να βοηθήσουν στην κατασκευή του τελειότερου όπλου. Το δέντρο φύλακας προμήθευσε τη μαγική ξυλία για να ανάψει η φωτιά. Ο μεγάλος σιδηρουργός, ο Σόλφαν, σφυριλάτησε την πανοπλία από πυρόνιο, το ισχυρότερο από τα μέταλλα. Και ο Τουμάκ, ένας καζάντ, έγραψε τα μυστικά κείμενα που κάνουν την πανοπλία αόρατη. Όλα αυτά φαίνονται τέλεια, Τίμηθορ. Για φέρε μας το Invisibus επιτέλους. Δεν τελείωσα ακόμη. Ήρθε και ο Μάλαθορ, ο δεξιοτέχνης των πολύτιμων λίθων. Υπήρξε μεγάλη οργή στο παρελθόν σου, νεαρέ Ντάριο. Αυτό το πετράδι θα αντικατοπτρίζει την οργή σου και θα σε κάνει αίτητο. Το κρύσταλλος της οργής είναι το πιο ισχυρό στοιχείο του Invisibus και το πιο επικίνδυνο. Είναι σχεδόν αδύνατο να το ελέγξεις. Καταλαβαίνετε τι σας έδειξα μόλις τώρα? Ναι. Λοιπόν, είναι εδώ το Invisibus ή... Ξέρω ότι ελέγχεις όλο το χρόνο του κόσμου, Τίμηθορ, αλλά εμείς όχι. Θέλετε το Invisibus? Μα γι' αυτόν τον λόγο δεν σε κάλεσα. Ωραία! Είναι στο ντουλάπι με τις σκούπες. Όπου τυχαίνει να υπάρχει και η δίνη του χρόνου. Σας παρουσιάζω το Invisibus! Σταθείτε! Αυτά είναι τα άπλυτα. Αυτό είναι. Πριν όμως σας το δώσω, πρέπει να κάνετε ένα ακόμη ταξίδι. Στο μέλλον. Κοιτάξτε, έχω πάντα ένα επιπλέον ζευγάρι κάλτσες. Είναι ο πόλεμος... Εναντίον των υποτών. Και εγώ φοράω το Invisibus! Ναι, ο καθένας σας βλέπει μία εικόνα του εαυτού του μέσα στο Invisibus. Χρειάζεται πάντα μία μεγαλοφυΐα σε μία μάχη. Μπορείς να με χτυπήσεις, αλλά όχι να με νικήσεις. Στο επανειδήν, Βάιρον! Αντίπεινα! Σταματήστε! Προσπαθούν να παραδοθούν!
Οπότε... Τι κάνω τώρα! Αυτό που σας λέει ο θυμός σας. Ντάριο, σε παρακαλώ. Δεν θέλουμε να πολεμήσουμε. Αυτή θα είναι η μοίρα σας αν χρησιμοποιήσετε το Invisibus. Πήγαινε μας πίσω, Τίμιθορ! Πίσω στα ξεχασμένα νησιά μαζί. Δώρο ένα ζευγάρι κάλτσες για παρηγοριά. Μα, είμαστε εντάξει. Εσείς χάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά. Ο Τίμιθορ έχει δίκιο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Invisibus. Μας κάνει να γίνουμε σαν αυτό που θέλουμε να καταστρέψουμε. Πρέπει να υπάρχει κι άλλος τρόπος να σώσουμε τον Όβελμορ. Σωστά.